ότι οι συνθήκες που βιώνουν είναι μιας πρωτόγνωρης κατάστασης παρατεταμένης φτώχειας Περιέγραψαν σήμερα συνταξιούχοι που αντιμετωπίζοντα μια σειρά αποστερήσει με αφορμή την ακρίβεια και την ίδια ώρα το πάγωμα των συνταξιών του, δηλώνουν ανήμποροι να καταφέρουν να επιβιώσουν. Τα χρήματα δεν φτάνουν ούτε το πρώτο δεκαπενθήμερο. Το πιο σημαντικό ακόμα είναι ότι δεν εκδίδουν τι συντάξει στο στου χρόνου που ζητάνε οι συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι σήμερα φοβούνται να βγουν στη σύνταξη γιατί δεν ξέρουν πότε θα πάρουν τα χρήματά του. Ο κύριο Μιχάλη Καπενεκάκη βιώνει ένα πραγματικό εφιάλτη. Με 80% αναπηρία η σύζυγό του από το 2018 περίμενε την επικουρική της σύνταξη. Πέρασαν πέντε χρόνια, η γυναίκα δυστυχώς έφυγε από τη ζωή και η επικουρική σύνταξη παραμένει ακόμη εκκρεμής Είχαμε παρακαλέσει τώρα από το 18 το Νεύκα να μας βάλει το επικουρικό και το απολύτω αναπηρίας που εκκρεμούσε από το 22, δηλαδή για συμπαράσταση προσώπου, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Μέχρι που πέθανε, και περιμένουμε ακόμα και από, τη, από τα καινούργια χαρτιά επίσπευση μου πάνω ότι θα ξεκινήσει το θέμα μετά από τέσσερι μήνε να το βλέπουν. Το ίδιο και ο κύριο Απόστολο Μαραγκάκη, που περίμενε πέντε χρόνια το επικουρικό. Αυτό που καταβλήθηκε πριν από λίγου μήνε, πετσοκωμένο κατά ένα χρόνο, όπω λέει, και πάντω στα μισά από τα χρήματα που περίμενε να λάβει. Πήρα ένα επικουρικό πριν δύο μήνε, το οποίο είναι κουτσουρεμένο. Μου φάγανε ένα χρόνο από το επικουρικό, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Δεν, δηλαδή. Δεν βλέπω κατανόηση από το κράτος που μας κυβερνάει. Ο κύριο Μιχάλη Χουστουλάκη βιώνει ένα άλλο γολγοθά. Καθώ ο ανάπηρο αδελφό του, μετά από μια διαμάχη επί τρει περίπου δεκαετίε, αναμένει ακόμα τη σύνταξή του. Παρά τι δικαστικέ αποφάσει, όπω λέει, οι ενστάσει από τον ΕΦΚΑ καθυστερούν συνεχώ τη διαδικασία απονομή τη σύνταξη, με τον ηλικιωμένο αδελφό του πλέον να ζει, όπω λέει, χωρί ρεύμα και νερό, ανήμπορο να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε ανάγκη. Ο αδελφό μου αυτή τη στιγμή του έχουν κόψει το ρεύμα, του έχουν κόψει το νερό, είναι δίχως νερό 1,5 χρόνο. Το σπίτι του μετά το σεισμό, τον περσινό, άρχισε και πέφτει. Ζήσε συνθήκε πολύ άγριε και δυστυχώ κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Υπό αυτό το πρίσμα, οι συνταξιούχοι Ήκα Καϊρακλείου, με συνταξιούχου του ΑΕ και του Δημοσίου, με τη στήριξη του Συνδικάτου Οικοδόμων και τη Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων, την Τετάρτη κάλεσαν συνταξιούχου να συμμετέχουν σε διαμαρτυρία έξω από τον ΕΦΚΑ Ηρακλείου. Καλούμε και τα εργατικά σωματεία και τα συνταξιουχικά και τον κόσμο όλο να παρευρεθεί την Τετάρτη στι 11 η ώρα έξω από τον ΕΦΚΑ που θα κάνουμε μια συνολική διαμαρτυρία για όλα τα αιτήματα που απασχολούν του συνταξιούχου.